στο θέμα και συνδεθήκαμε με τον διοικητή του ΞΕΘ, τον κύριο Ανδρέα Χαραλαμπίδη. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Ιωάννη. 20 ώρες ερευνών, δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός ο 30χρονος. Να ρωτήσω αρχικά από ποιους εντοπίστηκε και πώς έγινε κατορθωτός ο εντοπισμός, κύριε Χαραλαμπίδη. Ναι, όπως αναφέρατε, δυστυχώς σήμερα είχαμε ένα εντοπισμό του σε βάθος 18 περίπου μέτρα. Ο εντοπισμός έγινε από ομάδα εθελοντών, η οποία επιχειρούσε μαζί μας, μαζί με σκάφη του ναυαγοσωστικού ομίλου Λάρνακας, της επαρχιακής διοίκησης Λάρνακας. Και γύρω στις 11 και 20 περίπου εντόπισαν στο βυθό τον αγνοούμενο δίτη. Ήταν άτομα τα οποία τον γνώριζαν, κύριε Χαραλαμπίδη? Ναι, το συγκεκριμένο άτομο ότι είχαν να γνωρίζει τον Μάριο Πατσά. Υπήρχε τώρα τρόπος να αποφευθεί αυτή η τραγωδία? Χθες μας είχατε πει από το κεντρικό δελτίο για σημαδούρες. Ναι, σίγουρα, όπως συμβαίνει σε κάθε τέτοια περίπτωση, όλες αυτές οι δραστηριότητες που περιέχουν ρίσκο κίνδυνο πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα ασφάλειας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Δυστυχώς, γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν. Μια τσαμαδούρα μαζί τους πιθανόν ακόμα και να έσωζε τον άτυχο δίτη, αφού θα εντοπιζόταν άμεσα από το ζευγάρι που ήταν μαζί στη βάρκα. Και το πρωί... Δυστυχώς, δεν έφεραν τσαμαδούρα. Και το πρωί, κύριε Χαραλαμπίδη, είχατε εκδώσει μία ανακοίνωση σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο εθελοντές να επικοινωνούν μαζί σας πριν μεταβούν στην περιοχή. Για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η ανακοίνωση? Εντάξει, υπήρχε μεγάλη προθυμία από εθελοντές να συμμετέχουν στην επιχείρηση. Τους ευχαριστούμε. Είναι μεγάλη βοήθεια από τους εθελοντές σε τέτοιες περιπτώσεις. Απλά θέλαμε να είναι συντονισμένα και κάτω από ένα φορέα για να μην έχουμε κάποιο νέο ατύχημα που πολλές φορές συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Και αρκετές ήταν και οι υπηρεσίες που έλαβαν μέρος. Ναι, ναι, ενεργοποιήθηκε το σχέδιο Νέαρχος και αμέσως και πτυτικά μέσα από την αστυνομία, πλωτά μέσα της αστυνομίας, η λιμενική, η ΕΜΑΚ, η ΟΙΚ της Διοίκησης Ναυτικού. Όπως σας είπα πριν, υπάρχει και η Διοίκηση Λάρνακας με τους ναυαγοσώστες της. Ήταν παρόν. Μάλιστα. Κύριε Χαραλαμπίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.